ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι αυτή την ώρα πραγματοποιείται ομαλά, με απόλυτη τάξη και ηρεμία. Σε 9 το πρωί άνοιξε και η κάλπη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ μόλις τώρα άνοιξαν οι κάλπες και στα εκλογικά κέντρα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και Λουξεμβούργο. Οι ώρες λειτουργίας στο εκλογικό κέντρο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ τοπική ώρα, με διάλειμμα μιας ώρας από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αντίστοιχα, στα εκλογικά κέντρα σε Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και Λουξεμβούργο είναι οι ώρες λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα, με διάλειμμα μιας ώρας από τις 1 μέχρι τις 2 μετά μεσημβρία. Ενώ στα εκλογικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 μετά μεσημβρία τοπική ώρα, με διάλειμμα μισής ώρας από τις 12 μέχρι τις 12.30. Μέχρι τις 10 το πρωί το ποσοστό προσέλευσης στο ψηφοφόρο σε παγκύπριο επίπεδο ανέρχεται σε 11,7%. Σε σχέση με την αντίστοιχη ώρα στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές του 2018, το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Τα ποσοστά προσέλευσης αναεκλογική περιφέρεια είναι ως ακολούθως: Λευκωσία 13,9%, Λεμεσός 9,8%, Αμόχωστος 11,5%, Λάρνακα 11,8% και Πάφος 12,6%, ενώ στο εξωτερικό ανέρχεται το ποσοστό αυτό σε 4,7%. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φορεχάν, έχετε κάποια ενημέρωση για οποιαδήποτε παρακράτηση? Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις ωστόσο. Έχω διέλθει αρκετών εκλογικών κέντρων προσωπικά ο ίδιος στη Λευκωσία. Επιπρόσθετα έχω ενημέρωση από όλους τους εφόρους. Μέχρι τώρα η εκλογική διαδικασία διεξάγεται ομαλά, όπως έχω αναφέρει και στην ανακοίνωσή μου. Μικρά επιμέρους θεματάκια παρουσιάστηκαν και τυχάνουν άμεσης, επιλαμβάνονται άμεσα από τους οικείους εφόρους και τους βοηθούς τους. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ολοκληρώσει. Αυτά από τον εφόρο εκλογής. Λοιπόν.